Αυτό εναπόκειται σε κάθε χώρα. Αυτό που είχα επιχειρηματολογήσει και παλιά και συνεχίζω να έχω αυτή την άποψη είναι ότι αν πάρουμε την Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, η Ευρώπη είναι ένα μοσαϊκό. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιοσυγκρασίες, θα έλεγα, όσον αφορά την επιδημία, αλλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή φαίνεται να συγκλίνουν σχεδόν σε όλες τις χώρες ότι ο ιός αυτός έχει γίνει ενδημικός σε κάθε χώρα. Και τι σημαίνει ενδημικός, για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι ο ιός έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ο ιός υπάρχει, θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν θα είναι πολύ μεγάλα και σίγουρα θα είναι διαχειρίσιμα σε κάθε χώρα και στην δική μας τη χώρα. Ναι. Ένα σημαντικό στοιχείο που δεικνύει μια επιδημία γίνεται ενδημική είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη σκαμπανεβάσματα των κρουσμάτων. Και αυτό το βλέπουμε τώρα τους τελευταίους 9 μήνες στην Κύπρο. Η επιδημιολογική καμπύλη είναι σχεδόν επίπεδη. Οι απογενετικές αναλύσεις των στελεχών από νεοδιαγνωστάντες ασθενείς υπάρχει μια πολυμορφική λίμωξη που είναι, οι περισσότεροι είναι παράγωγα υποστελέχη, εξελικτικά υποστελέχη της Ωμικρον 5. Κύριε Κοστρίκη, συνεχίζεται όμως η συζήτηση κατά πόσο τελικά τα εμβόλια βοήθησαν στον κορονοϊό, στο να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Έχει εμβολιαστεί, ξέρω εγώ, δισεκατομμύρια κόσμο αυτή τη στιγμή με πάρα πολλές δόσεις. Τα στατιστικά δεδομένα είναι πράγματι δεδομένα, δεν αμφισβητούνται. Είναι η μεγαλύτερη στατιστική μελέτη που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Μπορείτε εσείς με το χέρι στην καρδιά και με την επιστημονική σας τεκμηρίωση να μας πείτε όντως αν τελικά βοήθησαν ή προκάλεσαν ζημιά? Ασφαλέστατα ναι, βοήθησαν. Ήταν ένας σημαντικός παράγοντας ο εμβολιασμός, ο εθελοντικός εμβολιασμός στην καταπολέμηση αυτής της πανδημίας. Και να το εξηγήσω λίγο αυτό το πράγμα. Τα εμβόλια όσο έχουν αυτή τη στιγμή δεν παρέχουν καμία προστασία όσον αφορά τη μετάδοση του ιού. Υπήρχε προστασία στη μετάδοση του ιού αρχικά, όταν το στέλεχος που κυκλοφορούσε στην κοινότητα ήταν πολύ παρόμοιο γενετικά με το στέλεχος του εμβολίου. Όταν όμως ξεκίνησε ο ιός και εξελισσόταν σε διαφορετικά γενετικά στελέχη, το εμβόλιο και συγκεκριμένα τα mRNA εμβόλια έπαψαν να είναι προστατευτικά στη μετάδοση του ιού, αλλά συνέχιζαν να έχουν μεγάλη προστασία στην εξέλιξη της νόσου. Επομένως, υπήρχε μεγάλη βοήθεια από τον εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή η δική μου προσωπική άποψη ότι περισσότερος κόσμος, θα έλεγα σχεδόν όλοι μας, αν πάρω για παράδειγμα την Κύπρο, έχουμε νοσήσει από τον κορονοϊό. Mm-hmm. Και μία και δύο και τρεις, ίσως και περισσότερες φορές. Ναι. Αυτό δημιουργεί μία φυσική ανοσία, η οποία κατά την ταπεινή μου άποψη υπερισχύει της ανοσίας των εμβολίων. Επομένως, αν τα πάρουμε όλα αυτά μαζί, κατά τη χρονική περίοδο που χρειαζόταν ο εμβολιασμός, νομίζω έχει βοηθήσει αφάνταστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοστρίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βρήκαμε από το Υπουργείο, βρήκαμε τη